Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει το κλασικό μας intro γιατί είμαι άρρωστος και δεν θέλω να είμαι τόσο χάλια στην κάμερα. Και που λέτε, σήμερα έχει το Mindcube Season 2. Όλοι το περιμένατε, δεν ξέρω αν το περιμένατε, ελπίζω να το περιμένατε. Μπράβο αν το περιμένατε, πολύ μιλάω. Αυτό το σερβερ θα έχει πάρα πολλά να δείτε και ελπίζω να σας αρέσουν γιατί θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχετε δει, ευελπιστώ τουλάχιστον. Είναι μια ιδέα που μας ήρθε ξαφνικά, την είπε ο Γιαννούμπα και λέμε γιατί όχι, και μας φάνηκε πολύ ωραίο και για εσάς αλλά και για εμάς. Ελπίζω να σας αρέσει και κάντε ένα like σελίδα του Mindcube στο Facebook για να ενημερώνεστε για το ό,τι κάνουμε και για τα βίντεο που ανεβαίνουν. Αυτά. Απολαύστε το επεισόδιο. Ένα, δύο, τρία. Και γαμιέστερο. Συμπάλλη ρε. Ένα. Και καλώς. Και καλώς ήρθατε λοιπόν στη season 2 του Mindcube. Σκασμός. Λοιπόν, από όσο βλέπετε, παρατηρείτε κάποια καινούργια μέλη, όπως αυτός, ο Sailor Place. Όπως και εσείς ήσουν από παλιά. Ποιος? Ο Πάνκαν. Ο Τονάκη ο 064, ο Κολόμπαρο Στένσχη Κοάλα, ο παλιός Γουίντς, ο παλιός Τίμπλης, εσύ γαμιέσαι, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Ιδιότ. Η αλλαγή η οποία έγινε είναι ότι πλέον ο σερβερ θα έχει δύο ομάδες από το να είναι όλα αυτά τα ζώα ένα μπούγιο. Η ομάδα 1 λοιπόν αποτελείται από το Winch, τον Γιαννούμπα, τον DLB, εμένα Μπιλιόλο, Sailor Place και Pangan. Η ομάδα 2 αποτελείται από τον Timblis, τη Φάλαινα, τον Bad Wolf, τον Τονάκη, τον Κοάλα και τον Τζέιμφραμ. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες, θα σας αφήσω την κατασκήνωση της υπόθεσης να σας μιλήσει. Ας πάρουμε εμείς εδώ την μπάλα. Όχι! Λοιπόν, εδώ πέρα μαζευτήκαμε για ένα λόγο, για να σε... Χρόνος. Όχι, θα ακόμα το σκι του Survivor. Και είναι κανόνες, είναι απλοί. Έχουμε δύο νησιά, κάθε νησί αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις δύο ομάδες, στα οποία νησιά θα μεταφερθούμε μετά από αυτό το intro. Παρακαλώ κάποιος αν έχει φάει να μου δώσει, μη σπάς τα γυαλιά. Ναι, θα πεθάνω. Ναι. Σε αυτά τα νησιά, αυτό που θα κάνουμε θα είναι να κάνουμε builds ομαδικά. Και ο σκοπός των νησιών και της κάθε ομάδας που θα βρίσκεται σε αυτά τα νησιά θα είναι να κάνει καλύτερα συνολικά builds. Σε αυτά τα νησιά λοιπόν, ο σκοπός μας θα είναι να κάνουμε πάρα πολύ ωραία community builds, projects και ό,τι άλλη βλακία θέλουμε, γιατί βλέπουμε Pancan TLB και βανάκια από Σάβα. Σάκι εννοώ. Και στο τέλος της σεζόν θα είναι στη δικιά σας κρίση, στο κοινό, ποια ομάδα θα έχει το καλύτερο νησί. Θα προσπαθήσουμε αυτά τα νησιά, ένα λεπτό να τα δείτε, γι' αυτό θα πάμε Game Mode 1. Θα προσπαθήσουμε αυτά εδώ τα νησιά να τα κάνουμε να δείχνουν πολύ ωραία. Έχουμε αυτό το νησί από αυτή μεριά. Για το ακριβώς ίδιο νησί από την άλλη μεριά, rotated. Οπότε θα είναι ακριβώς ίδιο πράγμα και θα δούμε ποια ομάδα είναι πιο δημιουργική και έχει τις καλύτερες ιδέες για χτίσιμο. Δίπλα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένα κανονικό overworld με κανονικά ores και κανονικά biomes, μη βάζει TNT, στα οποία θα μπορούμε να κάνουμε community builds όχι σαν ομάδες, αλλά σαν SMP server. Πάει το spawn. Στο overworld μπορούμε να κάνουμε ομαδικά projects, οπότε δεν αποκλεί καθόλου το γενικό θέμα του SMP server. Αλλά στα νησιά θα είμαστε αντίπαλοι. Θα απαγορεύεται μια ομάδα να επισκεφτεί το νησί της άλλης ομάδας. Και αυτό είναι ουσιαστικά όλο το concept της υπόθεσης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν υγιή ανταγωνισμό μέσα στο σερβερ, ο οποίος μετά από αυτό θα εξελιχθεί σε πόλεμο. Και πάνω κάτω αυτά θα γίνουν, παιδιά. Βλέπω εδώ πέρα έχετε. Σκοτώνεστε, πετάει ο άλλος. Πηγαίνετε στα νησιά σας για να αρχίσουμε επιτέλους. Φύγετε από εδώ. Και εγώ φεύγω. Άντε, γεια. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Τζέμι και σήμερα θα παίξουμε Mindcube και συγκεκριμένα είμαστε στη δεύτερη σεζόν, ναι, ξεκίνησε σεζόν, μπράβο, μπράβο. Οκ, αρκετά περίεργο ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο λόγος που δεν έχω facecam αρχικά είναι επειδή είμαι απίστευτα άρρωστος. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο spawn και εδώ είναι το ένα κομμάτι από τη season 1, συγκεκριμένο το αυγό και το κεφάλι του δράκου που είχαμε πάρει. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα θα σας εξηγήσω τι θα γίνει με τη season 2 του Mindcube, τι διαφορές έχει, γιατί μπορεί να μην το έχετε καταλάβει από το intro, δεν ξέρω τι, απλά θα επικεντρωθώ λίγο σε αυτό και δεν θα κάνουμε τόσο πολλά πράγματα για πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο είναι, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά και στα επόμενα επεισόδια θα κάνουμε πολλά πράγματα, έχουμε σε αυτό το server να κάνουμε αρκετά πράγματα και θα σας αρέσει πάρα πολύ, ελπίζω τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν,
αρχικά σε αυτή τη σεζόν δεν είμαστε όλοι μαζί. Ο Μάντιου χωρίστηκε σε εισαγωγικά πάντα, χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Είναι μια ομάδα που θα είναι η ομάδα που δείτε στην οθόνη σας μπροστά αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι ποιες είναι πάνω κάτω. Και ακούστε τα κάνουμε. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα έχουν χωριστεί σε δύο διαφορετικά νησιά. Εδώ και εδώ. Okay. Χτύπησε το τηλέφωνο μου, τέλος πάντων. Γενικά ο σκοπός του MindTube, ο τελικός σκοπός είναι στο τέλος της δεύτερης σεζόν, όποια ομάδα θα έχει το καλύτερο νησί θα νικήσει. Αλλά πώς θα μπορεί η ομάδα να φτάσει σε αυτό το στόχο, πώς θα μπορεί μια ομάδα να έχει το καλύτερο νησί με builds, με... γενικά όλο το θέμα πιστεύω, δεν έχω ενημερωθεί κι εγώ απολύτως, αλλά όλο το θέμα πιστεύω είναι, βασίζεται στο building και πόσο όμορφο θα είναι το κάθε νησί. Τώρα το τι θα προκύψει από πλευράς PvP ή αν θα έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό, δεν το ξέρω, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για αυτό το server. Και βέβαια από ό,τι με ενημέρωσαν, γιατί εγώ από ό,τι με ενημέρωσαν, συγγνώμη που είμαι και όλες τόσο άρεσες και ακούγουμε έτσι, θα πάω από αριστερά γιατί η ομάδα μου είναι από εδώ και θα σας εξηγήσω πάνω κάτω τι παίζει. Είμαστε που λέτε εδώ στο MindTube και εδώ πέρα είναι το spawn. Okay, είναι το spawn εδώ πέρα. Εδώ σπονάρεις και θα διαλέξεις τον δρόμο σου. Πας εδώ που είναι αριστερά, που είναι το δικό μας νησί. Σε αυτή την ομάδα νομίζω είμαστε εγώ, ο Τίμπλης, ο Βένσι, ο Κοάλα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι. Θα σας τα εξηγήσω. Συγγνώμη κιόλας που είμαι τόσο ανοργάνωτο σήμερα. Απλά δεν έχω μπροστά μου τη λίστα και ακούστε τι κάνετε. Αρχικά, πας από εδώ. Okay. Σκέφτομαι για πρώτο επεισόδιο να χτίσω ένα. Να καταλήψω βασικά, να κάνω κατάληψη, συγγνώμη. Να κάνω κατάληψη σε ένα δέντρο. Okay, θα πάρω δηλαδή αυτό το δέντρακι που μου αρέσει ή αυτό το δέντρακι που μου αρέσει και θα το πάρω για μένα. Ή θα πάρω αυτό εδώ που είναι πολύ ψηλά. Όχι, δεν το πάρω αυτό, δεν μου αρέσει. Θα αρχικά θα σπάσω αυτό το δέντρο γιατί χρειάζομαι τα πραγματάκια του. Εντάξει, κλασικό Minecraft, τα παίρνουμε όλα. Πήραμε το πρώτο μας achievement. New recipes unlocked, check your recipebook. Καλά, δεν είναι achievement. Το Minecraft έχει γίνει πολύ περίεργο αυτό το καιρό. Ελπίζω να τα απολαμβάνετε όπως έχει γίνει. Λοιπόν, πατάμε ε, θα κάνουμε 16 awkward planks και με αυτά θα πράξουμε ανάλογα. Λοιπόν, εδώ πέρα, πού να θέσουμε εμείς το χώρο μας τώρα. Θα πάρω αυτά τα δύο δεντράκια και εδώ θα χτίσω ένα crafting table για να έχω κάτι πιο στάσιμο. Και πιστεύω αυτό το δέντρο να το πάρω γιατί είναι και μικρό δεντράκι. Δεν ξέρω, θα το πάρω, θα το σκεφτώ. Λοιπόν, τι θα χτίσω εγώ τώρα. Εγώ βέβαια χρειάζομαι ένα chest, ok, χρειάζομαι ένα chest οπωσδήποτε. Πες μου ότι είναι. Ναι ρε θέλει παραπάνω ξύλο, οπότε θα πάμε εδώ. Περίμενε λίγο weather music. Θα βάλουμε music και θα βάλουμε γενικά το master volume εδώ. Λοιπόν, αφού σπάσουμε αυτό το block, Έλα εδώ. Θα πάρουμε το δέντρο. Ξέρω πως δεν σας αρέσει να αφήνω φύλλα στον αέρα, αλλά επειδή βιάζομαι θα το κάνω τσάκα τσάκα. Επίσης και θέλω και μια πινακίδα. Okay, θέλω και μια πινακίδα. Jimmy Fraps was here. Και εδώ είμαστε κάπως έτσι και έτοιμο αυτό εδώ. Εδώ έχουμε το chest, έχουμε τα πράγματά μας. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω ποιος μένει, για να δούμε ποιος μένει εδώ. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Για αρχή θα πάρουμε αυτό το δέντρο, θα το κάνουμε δικό μας γιατί μας αρέσει. Και θέλουμε και torches. Torches θέλουμε όμως, αλλά δεν υπάρχουν. Θα κλέψουμε ένα torch από εδώ και ένα torch από εδώ. Για να βάλουμε ένα εδώ και ένα εδώ. Αν πάρω και από αλλού πιστεύω θα με σκοτώσουν τα ζόμπι. Έχουν βάλει ήδη πολλά τώρα τα παιδιά. Έχουν κάνει ήδη δουλίτσα εδώ πέρα. Απλά εγώ το έκανα λίγο πιο καθυστέρησα λιγάκι ρε παιδί μου. Αυτό παιδιά είναι το προσωρινό μας σπίτι. Okay. Τώρα θέλω να μιλήσω για κάτι διαφορετικό, λίγο πιο σημαντικό ίσως, γιατί δεν υπάρχει τόσο Minecraft στο κανάλι μου. Όπως έχετε καταλάβει, το Minecraft στο παιχνίδι έχει χάσει λίγο το ενδιαφέρον του πάνω κάτω. Ελπίζω να αρέσει σε εσάς που το βλέπετε. Αν σας αρέσει, γράψτε στα σχόλια να ξέρω. Ίσως αν βρω όρεξη να κάνω λίγο Minecraft, μπας και πιο πολύ για σας, λιγότερο για μένα. Αλλά δεν θα μου κάνει κακό και εμένα να κάνω λίγο Minecraft, είναι αλήθεια. Δηλαδή θα απολαύσω λίγο εγρήγορση πάνω στα Skywars ή το όποιο game ότι υπάρχει online σε κάποιο server.
Τώρα, σχετικά με το MindCube, εγώ τι σκέφτομαι να κάνω. Αρχικά δεν ξέρω αν θα είναι εδώ το σπίτι μου. Αυτό είναι πολύ προσωρινό. Μπορεί να είναι εκεί πέρα, μπορεί να είναι εδώ πέρα, μπορεί να είναι στο νερό, μπορεί να είναι στον αέρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και εδώ πέρα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το ύφος του νησιού. Τι σπίτια θα έχει. Αν θα έχει medieval, αν θα έχει modern, αν θα έχει classic. Αν θα έχει λίγο πιο βανίλα σπιτάκια. Εγώ τα βανίλα σπιτάκια λέω τα σπίτια που είναι απλά προς tutorialistica, καταλάβατε. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάμε και θα βάλουμε. Ξαναβάλουμε. Ποιο μείνει εδώ. Ω, πραγματάκια. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο κανονικά πρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα, είναι αλήθεια. Και τώρα όμως δεν έχω φαγητό και δεν μου αρέσει αυτό, ε. Έλα εδώ, θα πάρω eggs. Oh, egg. Θα πρέπει να σκοτώσω αγελάδα. Δεν θα σκοτώσω καμία αγελάδα αυτή τη στιγμή. Θα μείνω λίγο πεινασμένος, είναι αλήθεια. Αλλά θα βρούμε, θα κάνουμε. Αυγά. Αυγά. Τι κάνετε, κοτούλες μου, καλά είστε. Λοιπόν, τσέκαρ θα κάνω τώρα. Ωραία, πολύ καυγά έχουμε. Αν τα σκάσω κάτω. Όχι. Τα βάλω μέσα στο inventory, ξέρω εγώ. Ίσως τα βάλω στο inventory ή να τα βάλω μέσα. Θα χρειαζόμασταν επίσης ένα φούρνο. Θα χρειαζόμασταν ένα φούρνο, ηλίθεια. Αλλά εδώ έχει τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το πάρω επειδή δεν έχω tools. Ένα και εδώ θέλω. Ένα, δύο, τρία. Και θα αφήσω το ένα εδώ πέρα για να μην σπαταλάω χώρο. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Ένα, δύο και. Πάμε, εδώ είμαστε. Πρώτα tools, μπράβο. Έλα εδώ, εδώ. Ένα, μπράβο, μπράβο, πήραμε. Ξεκλειδώσαμε και άλλες συνταγές. Γιατί το Minecraft πλέον είναι με συνταγές. Γιατί είναι πολύ κακό να το ανακαλύπτεις μόνος σου. Όπως έκανα εγώ πριν με το chest. Λοιπόν. Έτσι και θα σκάψουμε λίγο. Θα σκάβω έτσι αν έχετε όσοι έχετε απορία. Επειδή δεν θέλω να χαλάσει η μορφή του όλου του land, ξέρω, να είναι πιο όπως σποναρίστηκε, καταλάβες. Πάνω κάτω έτσι μέχρι τώρα. Και θα φτιάξουμε τα νησιά μας. Φέρε εδώ δύο. Θα φτιάξουμε ένα δύο. Ένα, δύο και εδώ τρία. Οκ. Έτοιμο. Και τώρα έχουμε και ένα stone pickaxe που μπορούμε να σπάμε πιο εύκολα. Πέρα από αυτό θα κάνω, μην το ξεχάσω, και ένα σπαθί για να μην με σκοτώσει κάποιο zombie. Και θα κάνω, και τι άλλο να κάνω, αυτά πάνω κάτω, αυτά θα κάνω τώρα. Οπότε αυτά είναι τα αρχικά μου, οι πρώτες ύλες μου. Και αυτό το επεισόδιο δεν θα ονομαστεί πρώτες ύλες, γιατί παρά είναι πολύ mainstream αυτός ο τίτλος. Να, εδώ αράζω. Πω, τι σκίνη είναι αυτό, περίμενε λίγο. Και λοιπόν, hat on, off. Είδες, τώρα είναι καλύτερα, γιατί δεν έχω πλέον αυτό το μαλλί. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το πρώτο επεισόδιο του MindCube. Συγγνώμη που ήταν τόσο μικρό. Και για μια, λοιπόν, συνοπτικά να σας πω πάνω κάτω. Αυτό το σερβερ, φανταστείτε, μέσα σε λίγους μήνες πώς θα γίνει, εφόσον έχουμε φτιάξει πάρα πολλά buildings και γίνεται χαμός εδώ πέρα και θα υπάρχουν ανταγωνισμός ανάμεσα στην άλλη ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ αν μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.